Γεια σας αγαπητοί φίλοι, έχουμε εξέλιξη σημαντική και θετική. Υπάρχει πρόγραμμα κατασκευής ως γνωστόν ελαφρών φρεγατών κορβετών. Είναι το πρόγραμμα EPS, European Patrol Corvette, η Ευρωκορβέτα. Θα την πάρουν αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, όμως η ελληνική θα είναι πάνοπλη με ισχύ φρεγάτας. Η Επιτροπή Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, EDF, έχει εγκρίνει να συνεχιστεί το πρόγραμμα Modular and Multi-Role Patrol Corvette, MMPC, είναι η EPC, δεύτερη φάση με ελληνική συμμετοχή. Έχει υποβληθεί η πρόταση στις 22 του περασμένου Νοέμβρη από την κοινοπραξία της Χάιντρους, της ελληνικής, της Νάβηρης, του Κολοσσού Ναβάντια, της Φικαντιέρη, της Naval Group, ούτως ώστε να προχωρήσει στην κατασκευή ευρωκορβέτας στα πλαίσια του προγράμματος PESCO για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Έτσι προχωρεί στη δεύτερη φάση το πρόγραμμα, είναι το Critical Design Review και η ανάπτυξη πλέον δύο πρωτοτύπων για τις δύο διαφορετικές εκδόσεις. Είναι τα μοντέλα Full Combat, Multi-Purpose, πολλαπλών ρόλων μάχης και μακράς ακτίνας δράσης Long Range Multi-Purpose. Η Ελλάδα, όπως το είπα και στην αρχή της εκπομπής, παίρνει τη βαριά οπλισμένη έκδοση για πόλεμο, ούτε για επίδειξη σημαίας, ούτε για περιπολίες, διότι υπάρχει η εξανατολών απειλή και όλα τα πλοία μας θέλουμε να είναι κατάφορτα πυράβλους και όπλα, μακρού μάλιστα βεληνεκούς. Έτσι, στη δεύτερη φάση, η Ελλάδα μας και η σύμμαχος Γαλλία μαζί με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς θα τελειώσουν το σχεδιασμό, θα βάλουν νέες υπερσύγχρονες τεχνολογίες και θα κατασκευάσουν τα δύο πρωτότυπα για τις φρεγάτες, ελαφρές φρεγάτες, παύλα κορβέτες. Η Ευρωκορβέτα, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές εδώ και χρόνια, 110 μέτρα μήκος, 3.000 τόνοι θα είναι το βάρος. Όπλα, κάποια από αυτά, ΣΑΜ, μεσαίου βεληνεκούς, σύστημα διαχείρισης μάχης υπερσύγχρονο, τρισδιάστατα ραντάρ, επίσης πύραυλοι, επιφανίας αέρος, αντιαεροπορική, μέσου βεληνεκούς, επιφανίας και άλλα οπλικά συστήματα, ενώ θα φέρει φυσικά και ελικόπτερο. Αυτά ελπίζουμε να προχωρήσει γρήγορα το πρόγραμμα, διότι η Ελλάδα θέλει πλώρες για να συνεχίσει να κυριαρχεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Αυτά. Αν σας άρεσε η εκπομπή, like, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε την παντού για να ενημερώνεστε με τη δέουσα σοβαρότητα, σεβασμό απέναντί σας και δικό μας αυτοσεβασμό. Πράγματα αυτονόητα κάποτε, δυστυχώς σήμερα σπάνια. Πριν κλείσω, να αντιστέκεστε στην παρακμή. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.